Ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, εμείς από τα όσα συνέβησαν στην Μυτιλίνη, η οποία μετατράπηκε χθες βράδυ σε πεδίο μάχης. Σκηνικό πολέμου για περισσότερες από 8 ώρες στη Μυτιλίνη. Συγκρούσεις, φωτιές, χημικά και ανεξέλεγκτη βία. Τα επεισόδια ξεκίνησαν νωρίς το βράδυ, όταν κάτοικοι της Λέσβου επιτέθηκαν στους πρόσφυγες και στους μετανάστες που από την προηγούμενη Τρίτη έχουν κάνει κατάληψη στην πλατεία Ζαπφούς, ζητώντας να προχωρήσουν οι αιτήσεις ασύλου τους. Είναι μια αυθόρμητη αντίδραση κατά βάση. Τώρα, αν μέσα σε αυτή την αντίδραση παρισέφησαν και κάποια άτομα ακραίων ιδεολογικών τοποθετήσεων, αυτό είναι απόλυτο αναμενόμενο ότι θα γίνει. Και θα σας έλεγα ότι εδώ και καιρό, και στο τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα με την κατάληψη της πλατείας Αφούς, δηλαδή του κεντρικότερου σημείου εδώ και πόσο της καιρό της Μυτιλίνης, είναι περίπου μία εβδομάδα. Από την πρώτη στιγμή απεγνωσμένα, καλό την κυβέρνηση, καλό την αστυνομία, την αστυνομική διοίκηση που είναι στην Μυτιλίνη, να παρέμβει ώστε να ελευθερωθεί η πλατεία. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούσαν να αποθήσουν τις ομάδες των επιτιθέμενων με τη χρήση χημικών. Σε όλο το μήκος της προκυμαίας της Μυτιλίνης στήθηκαν φωτιές. Τα ΜΑΤ σχημάτισαν κλειόγυρο από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για να τους προστατεύσουν. Οι συγκεντρωμένοι εξφενδόνιζαν εναντίον των αλλοδαπών ναυτικές φωτοβολίδες, κροτίδες, πέτρες και μπουκάλια. Για να προστατευθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες, βάζοντας στο κέντρο γυναίκες και παιδιά, καλύπτοντας τα κεφάλια τους με βρεγμένες κουβέρτες. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν για ώρες. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους της Μυτιλίνης εναντίον των ταραξιών που έσπαγαν και έκαιγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Από τα επεισόδια σημειώθηκαν τραυματισμοί κυρίως μεταναστών και προσφύγων και πολλά άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Τα επεισόδια έληξαν αργά τη νύχτα. Στις 5.30 τα ξημερώματα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μεταφέρθηκαν παρά τη θέλησή τους στη Μόρια. Ως απόρρια της τεράστιας συμφόρησης των νησιών χαρακτήρισε τα επεισόδια η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Τα νησιά μας σήμερα που μιλάμε, κύριε Κούτρα, έχουν περισσότερους από 13.500 μετανάστες και πρόσφυγες. Μιλώ για το σύνολο των νησιών της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου, όταν οι δομές φιλοξενίας αρκούν για να φιλοξενήσουν μόλις 5.500 στο ανώτατο όριο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σχεδόν έχουμε τριπλάσιο αριθμό μεταναστών και προσφύγων με όλα τα συνεπακόλουθα ζητήματα τα οποία δημιουργούνται. Η επίθεση σε μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους προσβάλλουν κάθε δημοκρατικό πολίτη. Τόση βία και όμως καμία σύλληψη. Οι ακροδεξιοί πρέπει να απομονωθούν. Ο τρόπος που μεθοδεύτηκε και οργανώθηκε η επίθεση με τη ρήψη ναυτικών φωτοβολίδων και άλλων επικίνδυνων υλικών φανερώνει ότι ήταν προσχεδιασμένη. Ο ξυλοδαρμός και ο τραυματισμός δεκάδων προσφύγων δείχνει την αγριότητα κατά απροστάτευτων ανθρώπων και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα αν επιδίωκαν να υπάρξουν ακόμα και νεκροί. Όλοι στη Μυτιλίνη γνώριζαν τι θα συμβεί στην πλατεία Σαπφούς. Το δόγμα Τόσκα όμως, δεν παρεμβαίνουμε, αφήστε τους να εκτονωθούν, επικράτησε και εδώ. Η αστυνομία εξελίσσεται σε νοθρή πυροσβεστική. Δρά αφού ανάψει για τα καλά η φωτιά. Σύνδεσ, κυρίες και κύριοι, με το λιμάνι της Μυτιλίνης. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Σινάνης. Για να δούμε καταρχήν, Γιάννη, το κλίμα που επικρατεί αυτήν την ώρα. Καλό μεσημέρι από την Μυτιλίνη, από το λιμάνι της Μυτιλίνης. Πίσω μου ακριβώς είναι η πλατεία Σαπφούς, αλλά και εδώ που βρίσκομαι, χθες υπήρχε ένα σκηνικό τρόμου. Νύχτα τρόμου στην Μυτιλίνη, στο λιμάνι της Μυτιλίνης, αφού οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ των κατοίκων της Μυτιλίνης και των νησιών αστυνομικών δυνάμεων είχαν κάνει την πόλη να θυμίζει πεδίο μάχη. Όλα ξεκίνησαν όταν 500 περίπου κάτοικοι του νησιού μας πήγαν μετά την υποστολή της σημαίας που γίνεται στο παλαιό λιμεναρχείο της πόλης κάθε Κυριακή. Πήγαν στην πλατεία Σαπφούς όπου εδώ και μία εβδομάδα, 6 μέρες για την ακρίβεια, έχουν κάνει κατάληψη οι μετανάστες ζητώντας με το πάγιο αίτημά τους τον απεγκλωβισμό τους. Εκεί λοιπόν απέτυχαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Πούμε, Γιάννη, και να σημειώσουμε, έχει την αξία του αυτό, οι διαδικασίες παροχής ασύλου που κανονικά θα έπρεπε να διαρκούν 1 μέχρι 3 μήνες το πολύ, διαρκούν πάνω από χρόνο. Βεβαίως. Με αποτέλεσμα να είναι απεγνωσμένοι και οι κάτοικοι, αλλά και οι πρόσφυγες που θέλουν να φύγουν. Υπάρχει κοινός παρονομαστής, και οι μετανάστες και οι κάτοικοι της Λέσβου
θέλουν να φύγουν στον προορισμό τους για να βρουν και οι μεν την ισχύα τους και οι δε. Προσέξτε τώρα. Εχθές λοιπόν, αφού ζήτησαν από την αστυνομία οι κάτοικοι της Λέσβου, μέσα στους οποίους μπορεί να είχαν εισχωρήσει και κάποια ακροδεξιά στοιχεία, η αστυνομία τους είπε ότι σε 6 ώρες θα φροντίσει να απαλλάξει την πλατεία Σαφούς από τους μετανάστες. Πέρασαν πάρα πολλές όμως ώρες και δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν είναι κάποια θετική επιχείρηση. Το καζάνι έβραζε σιγά σιγά και όταν έπεσε η πρώτη φωτοβολίδα με σκοπό, είχαν στόχο τα ΜΑΤ και τους μετανάστες, τότε άναψαν τα αίματα, άρχισαν οι επιμαχές που στη συνέχεια έγιναν, γενικεύτηκαν τα επεισόδια και το λιμάνι της Μυτιλίνης να μετατραπεί στη γυρολεξία σε πεδίο μάχης. Θα πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό και αν τραυματίστηκαν Έλληνες, ντόπιοι ή μετανάστες. Εκείνο που ξέρω ότι ήταν ανάμεσά τους ήταν και αρκετά παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Μάλιστα, Γιάννη Συνάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προφανώς είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που ως τώρα δεν έχει βρει λύση. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.